Όποτε πηγαίνω στην Αμβρουσία, θυμάμαι εκείνο που μάθαμε στη μυθολογία, ότι οι 12 θεοί του Ολύμπου τρεφόντουσαν με την Αμβρουσία. Και έτσι λοιπόν, σήμερα μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να σας το καταθέσω, αλλά και να πω αυτό το οποίο να συνεχίσω μάλλον από εκείνα τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες, αλλά και ο κύριος Καρίντος για την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Έτσι, αυτή είναι η δική μας Αμβρουσία. Από εκεί θα χορτάσουμε και από εκεί θα ξεδιψάσουμε. Σε μια πολύ όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμβρουσίας «Οι Ακρίτες». Η εκδήλωση ξεκίνησε με την κοπή της Βασιλόπιτας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα. Και στη συνέχεια απίφθηναν χαιρετισμό τοπικοί φορείς αλλά και υποψήφιοι βουλευτές όπως ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βουλευτής ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Δήμητρης Χαρίτου, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, ο Κυριάκος Γεροντόπουλος από τον Εύρο, η Βούλα Ελευθεριάδου, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Ροδόπης και ο Σταμάτης Κουρούδης, υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι στον Ομό Ροδόπης. Και βέβαια φέτος έδωσε το παρόν στην καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του Συλλόγου Ακριτών ο κύριος Γιώργος Κρεμλής, διευθυντικός τέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως και από την αντιπολίτευση της Αμοθράκης μέσα από την παρουσία της κυρίας Αντωνάκη. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης φρόντισε η δραστήρια πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Καραγιάννη. Καλώς ήρθατε για άλλη μια χρονιά. Βρίσκεστε εδώ στην κομμωτή σας. Να μας πείτε τα συναισθήματά σας. Καλώς σας βρήκα. Η παρουσία μας στην κοπή της πίτας των Ακριτών αυτή την περίοδο κάθε χρόνο έχει πλέον γίνει έθιμο. Ερχόμαστε με χαρά στις εκδηλώσεις αυτές, όπου οι επαφές πλέον έχουν εξελιχθεί σε φιλικές επαφές. Και βέβαια σε μια προσπάθεια στήριξης της πρωτοβουλίας και των πρωτοβουλιών των Ακριτών, οι οποίοι διατηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, προάγουν τον πολιτισμό και θα έλεγα προβάλλουν και τα έθιμά μας και εκτός Ελλάδος, μια που οι Ακρίτες όπως ξέρετε και το χορευτικό των Ακριτών έχουν συμμετάσχει σε χορευτικά φεστιβάλ σε άλλες χώρες, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, στη Ρουμανία, όπου μεταφέρουν και τα μηνύματα του ελληνισμού και των ηθών και των εθίμων μας. Και πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε αυτά τα ήθη και τα έθιμα και να τα διατηρούμε και στους νεότερους? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι είναι θεματοφύλακες των παραδόσεων και το ευχάριστο είναι ότι στους Ακρίτες συμμετέχουν τώρα και νέα παιδιά. Πράγμα που δείχνει ότι μεταλαμπαδεύονται αυτές οι αξίες και διατηρούνται πραγματικά τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, ειδικά σε αυτήν την περιοχή της χώρας, η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, όπως όλοι γνωρίζουμε. Πραγματικά με συγκίνηση συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Καταφέρνει η κυρία Καραγιάννη να μαζεύει πολλές προσωπικότητες από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στο χώρο αυτό. Καθότι είναι και πατριώτησά μου από τη Σαμοθράκη, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Πραγματικά τέτοιες μέρες όμως, έτσι που έχει αλλάξει η χρονιά, κάθε φορά σκέπτομαι ποια είναι η καλύτερη ευχή. Πρώτα απ' όλα υγεία, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία, χαρά, χρόνια καλότυχα και δημιουργικά. Και εύχομαι στην εκλογική αναμέτρηση που θα έχουμε, ο Έλληνας να ψηφίσει με σύνεση για το καλύτερο της χώρας μας. Και βέβαια, επειδή βρισκόμαστε και σε μια κοπή Βασιλόπιτας ενός πολιτιστικού συλλόγου, να μας πείτε έτσι και για την σημαντικότητα που έχουν οι πολιτιστικοί συλλόγοι. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια οι πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην διατήρηση των εθίμων, των παραδόσεων και όλων αυτών. Και ειδικά ο Σύλλογος Ακρίτες κατάφερε και μεταφέρει την ελληνική παράδοση, την ελληνική μουσική σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων, όπου συμμετέχει με τις δραστηριότητές του, με τα παραδοσιακά αγγλικά που
φτιάχνουν εδώ οι κυρίες του Συλλόγου και τα προσφέρουν πάντοτε, δεν τα πουλάνε και τα προσφέρουν πάντοτε σε όλες τις χώρες όπου επισκέπτονται. Τώρα τελευταία είχαν πάει η Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνη. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν, να μεταφέρεται η ελληνική παράδοση σε όλες τις χώρες εδώ γύρω. Και όχι μόνο, έτσι. Πρώτον θέλω να σας πω σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Το μόνο που έχουν ευχηθώ υγεία. Τα άλλα παιδιά θα έρθουν μόνο τους. Και συγχαρητήρια στο κανάλι σας, γιατί χρόνια και χρόνια είστε εκεί και πρέπει να σταθείτε καλά. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχαμε νέα να μαθαίνουμε. Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να μας πείτε όμως για την σημερινή διοργάνωση. Η σημερινή διοργάνωση είναι για δύο οικογένειες που δεν έχουν ούτε πετρέλαιο να βάλουν στο σπίτι τους. Εμείς, δόξα το Θεό, λίγο πετρέλαιο έχουμε, λίγο ψωμάκι έχουμε, δουλεύουμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν δύο οικογένειες που τις έχουμε δει, τις έχουμε βοηθήσει, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Για την Κομωτινή μιλάμε, για τον Ομόρο Δόπης, αλλά είναι σε χωριά. Δεν θέλουμε να τα ανακοινώσουμε, γιατί δεν πρέπει. Και πρέπει να σταθούν και αυτή η οικογένεια ψηλά, γιατί κάποτε ήταν από τις καλές οικογένειες, αλλά δυστυχώς ο θάνατος τους είδε στο κατόφλι τους και τους μπρόλα. Και έτσι μείνανε οι άνθρωποι. Μάλιστα, πάμε όμως και σε κάτι πιο ευχάριστο, ναι. Πιο αισιόδοξο, να μας πείτε σήμερα για την ορχήστρα, σήμερα, το χορευτικό σας. Σήμερα έχουμε το χορευτικό Σαμοθράκης, έχω το δικό μου το χορευτικό που σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τον κύριο Κρεμλή από τις Βρυξέλλες που ήρθε. Θα ερχόταν και από την Τουρκία, αλλά δυστυχώς γυρίσανε πίσω λόγω χιόνια. Δεν μπορούσαν να τους άφησαν κακοκαιρία και γυρίσανε πίσω. Και από τη Βουλγαρία γυρίσαν πίσω, μου πήραν τηλέφωνο, με ευχηθήκανε. Μου είπανε του χρόνου πιστεύουμε να είναι καλύτερα και εμείς τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνουν τον κόπο και ξεκινήσανε από τις πατρίδες τους. Δηλαδή θα δώσουμε τα πάντα σήμερα να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτός ο χρόνος δεν είναι ευχάριστος, να μην διδαχθούμε δυστυχίες. Και εύχομαι στους πολιτικούς να βάλουν μυαλό και να αφήσουν τα μεγαλεία και να αφήσουν τις τσέπες γεμάτα, να δουν το λαό που αυτή τη στιγμή δυστυχάει ο λαός. Πολύ δυστυχάει. Και λυπάμαι που βλέπω ανθρώπους που είχαν αξιοπρέπεια και σήμερα δεν έχουν ούτε σπίτι να μείνουν. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω τις κυρίες και το Διοικητικό μου Συμβούλιο. Θα ευχαριστήσω όλον τον κόσμο σήμερα που είναι εδώ και μας στέκονται. Το χορευτικό το δικό μου, το χορευτικό της Σαμοθράκης και το κανάλι τον κύριο Μαλούση που είναι οργανωτής στο σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και κάποιον άγνωστο που μας έδωσε κάτι, ένα ποσό, τον κύριο Λαγάκη, τον κύριο Δουλιέρη. Θέλω να τους ευχαριστήσω και κάποιος άγνωστος που δεν θέλει το όνομά του. Δύο είναι οι άγνωστοι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους εύχομαι καλές δουλειές. Τους εύχομαι στην οικογένειά τους υγεία, χαρά και ευτυχία. Και σε εσάς σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Την εκδήλωση άνοιξαν με χορούς από τη Θράκη οι γυναίκες μέλη του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου τόσο της Αμβροσίας όσο και της Σαμοθράκης. Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι με παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, σε μια εκδήλωση που να τονίσουμε είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Κρίζαν του φαρμάκου σαν
είπαν ακρίμενες. Είπαν ακρίμενες, χείρες κι αραβωνιασμένες. Είπαν ακρίμενες, χείρες κι αραβωνιασμένες. Thank you.